Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο ειδικό αφιέρωμα για τα 111 επεισόδια του ΑΜΑΝ ή αλλιώς για τα 3 του χρόνια ή αλλιώς για τα 4 τηλεοπτικά του. Στις επόμενες ώρες λοιπόν, και όσο εσείς θα είστε αναπαυτικά κατισμένοι στους καναπέδες, όλη η ιστορία του ΑΜΑΝ, οι καλύτερες στιγμές, τα δικά σας σχόλια, δηλώσεις πολιτικών, αναμνήσεις και παρασκήνια της νούμερο 1 ψυχαγωγικής εκπομπής στην ελληνική τηλεόραση θα παρελάσουν για σας. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε το ΑΜΑΝ. Heard about the 52 Αμάν Τελεσόπουλο, 196 ιστορίες τρέλας, 199 ανέκδοτες, 222 μικρές αγγελίες, 310 top demek, 390 θέματα επικαιρότητας, 403 για την μπαμπά, 856 εξωτερικά γυρίσματα, 1260 ευτράπελα, 1936 χαρακτήρες. Κυρίες και κύριοι, γεια σας, το ΑΜΑΝ είναι κοντά σας, φωνάξτε τη γιαγιά σας. Μπορείς να χαρακτηρίσεις με μία λέξη αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ, το ΑΜΑΝ? Υπάρχει μία λέξη που σου είχε στο μυαλό? Με μία όχι, θέλει πολλές. Να σου δώσω άλλες δύο έτσι. Πολλές. Τρελή είναι όλοι. Καυστικό χιούμορ. Κυρίες και κύριοι, τελικά ο Μάιος είναι τυχαίο μήνας των επαναστάσεων. Μετά τον Μάιο του 68 ήρθε ο Μάιος του 97 και έφερε το ΑΜΑΝ στην ελληνική τηλεόραση και συγκεκριμένα στο Mega Channel τότε. Το οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγενική παραχώρηση των πλάνων που θα δείτε στη συνέχεια και αφορούν τα 9 πρώτα επεισόδια του ΑΜΑΝ, τα οποία προβλήθηκαν από το Μέγκα στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν 1996-1997. Με το καλημέρα σας κυρίες και κύριοι που λένε, τα 9 αυτά επεισόδια εκτοξεύουν το ΑΜΑΝ στις κορυφαίες θέσεις της λίστας των 10 πρώτων εκπομπών, ενώ το τοποθετούν σταθερά στη νούμερο 1 θέση των ψυχαγωγικών προγραμμάτων από τότε έως και σήμερα. Κυρίες και κύριοι, δείτε λοιπόν πώς ξεκίνησε τότε το ΑΜΑΝ. ΑΜΑΝ! Αν τα κουνούπια σταματήσουν να τσιμπάν, γιατί θα έχει το καθένα από δεκαντάν. Αν οι σαλούφες λένε πως η υγεία είναι το παν και τα πιτίκια στους δρόμους ρίχνουν φεϊβολάν. Αν κάποτε θα γίνουν όλα αυτά τα αν. Αμάν, 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 αμάν. Αν κάποτε θα γίνουν όλα αυτά τα αν. Τον Μάιο του 1997 λοιπόν στο Mega Channel για πρώτη φορά εμφανίζονται το «Γιατί μπαμπά», οι μικρές αγγελίες, το «Top the Mac». Το ΑΜΑΝ έχει ξεκινήσει και ασχολείται τότε με θέματα αδυνατίσματος. Καμιά γυναίκα δεν με ήθελε, ήμουν τόσο μόνος, μέχρι που αποφάσισα να πάω στα ψιλουέτ. Και ούτε εγώ ίδιος μπορώ να το πιστέψω, μέσα σε ένα απόγευμα, πώς ήμουνα και πώς έγινε. Τώρα γίνεται χαμός, οι κόμενες μου την πέφτουν ασύστολα. Παρουσιάζει την εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας. Επιτέλους, ένα πραγματικό τεχνολογικό άλμα έγινε. Βιάζεστε να μπείτε στο σπίτι και ο συγκάτοικός σας απουσιάζει? Κανένα πρόβλημα, ήρθε η κινητή θηροτηλεφωνία. Έλα, Αντώνη, είσαι σπίτι? Έλα, Σωτήρα, δεν είμαι σπίτι. Άνοιξε μου, γιατί καίγομαι. Κινητή θηροτηλεφωνία, το άλμα της κινητής τηλεφωνίας. Ασχολείται με το τιμημένο άθλημα της άρσης βαρών. Αναλύει την ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Ο διαιτητής είναι ο απόλυτος άρχοντας του αγώνα. Πρέπει να φροντίζει όλα να είναι ξεκαθαρισμένα πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Ο έμπειρος διαιτητής οφείλει να γνωρίζει οτιδήποτε συμβαίνει ακόμα και πίσω από την πλάτη του. Αρχίζει το ματς. Ο επιθετικός, χάρη στην άψογη τεχνική του κατάρτιση, αποτελεί τον μόνιμο κίνδυνο και πονοκέφαλο κάθε αντίπαλης άμυνας και εστίας. Όμως, δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από έναν παίχτη. Έχει και αυτός τις κακές του στιγμές. Ε,
Στην Ελλάδα θα πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν νικητές και ιτημένοι. Σε αυτή τη χώρα όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Εκτός από το άθλημα και κάποιους μαλάκες σαν και εμάς που ακόμα πιστεύουμε στη φανέλα. Να δεις που κάποτε θα μας φούνε και μαλάκες. Μεταδίδει σε αποκλειστικότητα τρέιλερ μεγάλων κινηματογραφικών ταινιών. Στο τέλος θα μείνει μόνο ένας βλάχος. Προτείνει νέες σεξουαλικές στάσεις. Ένας εξίσου μεγάλος άντρας είναι η έμπνευσή μας για την επόμενη δεύτερη και τελευταία νέα στάση. Σας παρουσιάζουμε το Κωστοπουλάτο, ο περιοδικός έρωτας. Και τη φιλοσοφία δεν μετράει το να το κάνεις, όσο το να σε βλέπουν να το κάνεις. Δίνει άλλη διάσταση στο χώρο της ενόργανης γυμναστικής. Και βέβαια, ταλαιπωρεί ανυποψίας τους φουκαράδες καταναλωτές. Φεύγω, έσκασα, φεύγω. Έσκασες και θες να φύγεις. Κάτσε, πού πας. Πάρε πέρα ένα air-condition. Ρέξε ένα μάξι δροσερό. Να βγάλεις γούστο όταν οδηγείς. Χρειάζεσαι συναγερμό. Και από τίρα δεν έχεις. Συναγερμή καλύτω. Έλα, γόρι μου, καλύτω μου. Έλα εδώ. Τι είναι αυτό, κύριε, δεν θέλω. Αερόσακος! Στοπ! Χάλια είσαι! Χάλια είναι! Τι έχει κύριε το αμάξι! Χάλια είναι! Μα μια σέρβις το έχω κάνει! Άντε! Θέλει λάβια! Είναι αυτό μου φαλές! Τέλεια! Μην κολληθείς! Έντασα! Ρε φτάνε! Τι σου είπα ρε! Δεν σου είπα μην κολληθείς! Δεν σου είπα μην κολληθείς! Ήταν κύριε! Σας παρακαλώ έχω δουλειά! Καλά που το τι! Μην κολληθείς! Μην κολληθείς! Πάρα σου φέρω δώρο! Ο τότε διευθυντής του Mega Channel, Τζόνι Καλημέρης, μιλάει για το Αμάν και το ξεκίνημά του. Μου δείξε ένα φάκελο που είχε απ' έξω ένα γαϊδούρι και έγραφε Αμάν. Από εξώφυλλο δεν μπορούσα να καταλάβω πολλά πράγματα, αλλά είδα το πιστεύανε πολύ, είδα το φανατισμό με τον οποίο το υποστηρίζανε και αυτό το ήταν που με έκανε τελικά να υποχωρήσω, να μην κάνουμε αυτό το οποίο εγώ έλεγα και να κάνουμε αυτό το οποίο αυτοί πρότειναν. Και το αποτέλεσμα το ξέρετε όλοι. Θα έλεγα ότι είναι η ανατρεπτικότερη ίσως εκπομπή που έχει γίνει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Δεν ακολούθησε καμία κλασική φόρμα. Είναι αυτό που λέμε ότι μια φορά στα 5 χρόνια προκύπτει κάτι καινούριο. Με αυτή την έννοια είμαι, θα έλεγα, φανατικός της εκπομπής, είμαι φαν της εκπομπής, είμαι φαν των παιδιών, είμαι φαν του τρόπου με τον οποίο μιλούν. Το Αμάν είναι τρέλα, το Αμάν είναι ζωή, είναι φαντασία, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Είστε πολύ τρομεροί, μ' αρέσει που είναι σαν να είναι, να κάνετε την πλάκα σας, να είστε μια παρέα χαρούμενη και δεν είναι το τυποποιημένο, εκείνο το χιούμορ που προσπαθούν να το βγάλουν με το ζόρι περισσότεροι. Σε εσάς βγαίνει πηγαίο, δηλαδή φαίνεται ότι βγαίνει από μέσα σας. Είστε πολύ τρομεροί. Και αφού έγινε το κακό, ξεκίνησε δηλαδή το Αμάν, ας προχωρήσουμε αμέσως στην αναλυτική σκιαγράφηση της εκπομπής μας. Το ανάποδο του χαρακτήρα μας, κυρίες και κύριοι, μας υποχρεώνει να ξεκινήσουμε αντίστροφα. Από το τέλος δηλαδή. Ενώ στην προαμάν εποχή, κυρίες και κύριοι, οι τίτλοι τέλους των τηλεοπτικών εκπομπών αποτελούσαν απλά μία, θα λέγαμε, διαδικαστική υπόθεση, στο Αμάν ήταν ένα από τα πιο διασκεδαστικά κομμάτια της εκπομπής. Την ίδια στιγμή λοιπόν που στο κάτω 1/3 μέρος της οθόνης σας τρέχαν οι ευχαριστήριες κάρτες και τα ονόματα των συνεργατών,
πάνω στα υπόλοιπα 2/3 γινόταν το έλα να δεις. Όλες οι αποτυχημένες από τα γέλια απόπειρες να ολοκληρωθούν οι σκηνές. Παρασκήνια, ξύλο, σαρδάμ και γενικότερα όλα τα ευτράπελα που κατέγραψε η κάμερα του Αμάν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ελάτε λοιπόν αμέσως τώρα να θυμηθούμε το κλίμα που επικρατούσε στα γυρίσματα του Αμάν, χωρίζοντας βέβαια όλες αυτές τις στιγμές ανακατηγορίες. Τίτλοι τέλους, κατηγορία σαρδάμ. Κυρίες και κύριοι, οι κυρίοι έχουν αλλάξει. Κάποτε υπάρχαν. Τώρα κυρίες και κύριοι θα σας πούμε, και όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά σας θα στείλουν κατά. Ο αρχιεπίσκοπος λίγα μόλις λεπτά πριν αρχίσει η ταινία. Συνήθως είπε η Πορκόντο Σόντα. Όχι ψιψινάκης, πώς το λένε, όλο το μπερδεύω αυτό το όνομα. Φλάμα. Και αφήσαμε εσάς τους ίδιους να απαντήσετε στις οικοσφαλιστικές θέσεις με στέν εναντίον της χώρας μας. Θα μας πει μια νίκη που σημείωσε ενάντια στην αντρική καταπίεση και το φαλεκρατισμό. Εβαβάω. Τι να βγω και να τους πω, ντρέπομαι! Άρχοντα, Οκτωβλαχάν! Για να σας πάρουμε ωραίες στους κλέφτες και στους αρματολούς, πρέπει να αποδείξετε ότι άτε αγαπάτε, άταρα. Ο ρεπόρτες μας μπαρς προστ πράστ. Τι έπαθες, χαγανέ μου, τι έπαθες! Για ακόμα μία φορά, η μυστική κάμερα του Μαν ήρθε... Από το πώς γίνεται το σεξ, ναι. Νέες σεξουαλικές στάσεις. Μάλιστα. Και... Γιατροί είναι ή δικαστές είναι, ας πούμε. Σας ρωτάω να μου απαντήσετε. Ας αποφασίσουν. Τίτλοι τέλους, κατηγορία διάφορα ευτράπελα. Γεια σας, αγαπώ. Δεν τρέπεις. Ο μοναμού, αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Χάρης! Ωραί, Χάρη! Χάρη! Ποιος, ρε! Ποιος! Είμαι μια πολύ καθαρή κοπέλα! Το στήθος μου! Τρίζω από καθαριότητα! Κυρίες και κύριοι, γεια σας! Αυτή η εκπομπή λέγεται Αμάν! Ξεκίνησε με το γαϊδαράκο! Ναι, ναι, ένα μικρό ζωντάνο! Αυτό με τα μεγάλα τα αυτιά και τη μεγάλη φιγούρα και... Συγγνώμη, με το Viagra τώρα, όπου και να πιάσω όλο το τσουτσούνι σου κάνω. Είναι παντού τώρα. Κοίτα, ρίξ' του. Πού ήρθε. Καλό. Ωραίο. Εντάξει. Τώρα το πετυχαίνει που πάλι σε το μάθαμε τώρα. Στρίψε, στρίψε. Δώσε κόλλο. Λίγη!
Κοίταξε μου τώρα. Ένα λεπτό. Μόνο κάτσε κάπου που θα σου πω. Κάτσε εσύ κάπου λίγο ακίνητος και θα της πω εγώ. Κάτσε ακίνητος όμως. Πάμε. Μα κάτω! Μα κάτω! Ωραία πηγαίνει. 4-3. Το καρπούζι, γάμα τα γάμα. Με τις παραβιάσεις του ελληνικού αναρίου χώρου από τουρκικά δευγάρια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σωτήρη. Αντώνη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σωτήρη. Αντώνη. Σωτήρη. Αντώνη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σωτήρη. Αντώνη. Άμα το ξαναγράψετε στον πίνακα, θα σας διαλύσω όλους. Τόσο τραγικά τα πράγματα. Ω, είναι πιο άσχημα. Yes, may I help you? Hello, Monica. Do you remember me? No, thank you. Bye-bye. Ω, Θεσσαλονίκη. Αγόρες και βοριά. Κάνε αυτός εκεί. Πες μου την ψήφιση, σε παρακαλώ, κουμπάκα μου. Έλα, λαλάκι μου. Ας είμαι ήσυχο, βρε. Κάτω τα κουλά σου, ολόκληρος μαντράχαλος. Έλα, λαλάκι μου. Άσε με δυο λεπτά, ήθελα εγώ. Πολύ καλό. Να, σιγά, σιγά. Σε περίπτωση που κάποιος είναι άνθρωπος, ένας ρε αδερφέ, οποιοσδήποτε τι μας νοιάζει, αυτοκτονεί! Έλα ρε, είναι καλό. Δεν μπορώ. Τι κάνουμε, σε περίπτωση που κάποιος, τι μας νοιάζει, τι είναι αυτός, πάει να αυτοκτονείς. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τον κουλέσσα. Ήθελα να πω. Λέμε, εντοπίσουμε αυτόν που είναι αυτοκτονείς. Ωραία πόρτα, ε. Αστιεύεστε, 400.000 πόρτα ασφαλείας, πανάκριβη κύριε, πανάκριβη. Ποιος θα την πέρασε. Ποιος μου την πέρασε. Ποια είπαμε η πόρτα? Ωχ, αυτή κύριε. Το κλειδί μου δίνεται λίγο να ανοίξω. Ποιο κλειδί της πόρτας? Ποιο κλειδί κύριε? Βλαμμένο είστε κύριε, δηλαδή πλάκα μου κάτι. Βλαμμένο είστε κύριε, δηλαδή συγγνώμη, άνοιχα εγώ το κλειδί. Ήμουνα σε κάτι, μια πρόχειρα λεπού επάνω μου. Τι κάνετε? Γεια σας κύριε. Σκασμένα με την μπάλα, να φύγεις από εδώ, βρε! Κώστα, Κώστα! Κώστα, Κώστα, Κώστα! Κώστα, 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 μπορώ να πω! Μου φάγαν το μπιφτέκι μου! Μου φάγαν το μπιφτέκι! Μου φάγαν το μπιφτέκι μου! Άγα, είναι άρρωστος αυτός, είσαι. Μου φάγαν το μπιφτέκι μου! Μου φάγαν το μπιφτέκι μου! Είναι πολύς ο κόσμος που ζήτησε να έχει στο σπίτι του ένα αυθεντικό παχατουρίδι. Δυσκολεύτηκα να πάρω αυτή την αμυγελά. Μην γελάς. Δίπλα μας έχουμε τον ίδιο τον ζωγράφο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο οποίος θα μας ξεναγήσει στο... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο οποίος θα μας... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο οποίος... Δεν να το κάνουμε άλλο. Ενέδωσα σε αυτήν τη σκέψη, σε αυτήν την ιδέα. Ότι πρέπει δηλαδή να ευχαριστήσω το κοινό που ζητάει επίμονα παχατουρίδι. Γι' αυτό... Από πού θα φύγουμε τώρα εδώ? Από εδώ να φύγετε, μη στεναχωριέστε. Άντε, καλό σας βράδυ. Στο διάλογο, ρε αλήτη. Γιατί να βρίσουν. Σιγά, κυρία μου, θα χτυπήσετε. Πω, πω. Δεν μπορώ να καταλάβω.
στείλει, που να το στείλει, μια, δυο, τρεις, τη λέω, στείλ το στο Ραχέπα. Βλέπετε εδώ πέρα, έχει κλείσει, να πούμε, η πτέρυγά μας, η νευρολογική, γιατί ο γιατρός αρρώστησε, πέθανε και στη συνέχεια δεν μας την... Τη λέω λοιπόν την Τασία έτσι και έτσι, μου λέει και αυτή είναι και εμείς δεν έχουμε. Όμως τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Και εμείς λέω άντε κομμάτια να γίνει, είσαι καλό παιδί, στείλ το πίσω σε μένα. Καταλάβατε. Πάντα τέτοια. Χωρίς λόγο. Χοροδία του πάντα τέτοια έχουμε γίνει. Πάμε. Πάντα τέτοια. Ησυχία. Από το στόμα που το είπες πάντα τέτοια, αλλά τώρα να ησυχία. Πάντα τέτοια. Να γουστάρουμε και να βλέπουμε ένα στον άλλο σχεδόν καθημερινά. Σχεδόν αυτό θα τα λέγαμε να βρεθούμε. Πώς τα λέει έτσι. Άντε, πάνε για να κατούρι μαζί. Να σας πω για τον νιό μου. Κάτσε να φύγω ρε παιδί. Εσύ ο δικός μου. Τίποτα. Που να δείτε ο δικός μου γιος. Τι. Ξεκίνησε από μεσητικό γραφείο καθαρίζοντας πατώματα. Και ανέβηκε πατώματα, ανέβηκε μερικά πατώματα και τώρα έφτασε, είναι πολύ πλούσιος τώρα. Που έχει χαρίσει ένα φίλο του ένα ολόκληρο εξοχικό σπίτι. Κατάλαβες. Ένα σπίτι ήταν. Στα κινέζικα. Αμαλική υπότιτλο. Έτσι χαρά που σας βρήκα, μπράβο, βρε παιδιά. Σιγά θα ξεράσεις, σιγά. Μπράβο, 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 ζήτησε. Αυτός είναι καφές. Πω, ζήτησε. Πραγματικά, αυτή είναι εντυπωσιακό. Κυρίες και κύριοι, όμως... Πραγματικά, αυτή είναι ζήτηση. Εντυπωσιακό θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφε. Έφτασαν τα καφεδάκια. Καλώς το λένε. Του κυρίου. Ο μέτρος, Ναι, ναι. Ορίστε. Και του δόκτωρα περιποιημένος. Ορίστε κι αυτός. Έχω φέρει και τα φάκελα. Α, ξέρεις, έχουμε ένα φοβερό ιατρικό συμβούλιο. Θα έρθουνε κάλλοι σύρ... Κάτσε. Α, υπάρχει μίζουν πρόβλημα. Μίζουν. Βέβαια. Πηγαίνει δεν έχεις κλάση. Θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να ακούσουμε ποιητικές συλλογές και αποσπάσματα από τους ιδίους τους δημιουργούς. Θα ξεκινήσουμε με τον καταπληκτικό ποιητή και φίλο Λαβρέντη. Τι είναι αυτό ρε, πένθος ρε, ποιον έχασες ρε. Τη γυναίκα μου, τη γυναίκα μου. Ωραία, ωραία, πως είπαμε σε ένα Θανάση. Συγγνώμη, πας στο γυαλιά αριστράτο. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που όλα βαίνουν καλώς, ακούμε εμείς στον ασύρματο. Μέι! Όχι παιδιά, όχι τώρα. Ο Τάιρον, ένα πολύ καλό παιδί Αντώνης. Πολύ καλό παιδί. Ακόμη στον ασύρματος. Mayday, mayday, mayday. Έλα ρε μάλα. Mayday, mayday. Με έχει πιάσει κόψιμο τσιρλί πιπί. Τι να κάνω. Του λέμε με τη μία. Αμόλατα να γλιτώσεις. Κύριε Ευτέπη, σε όλο τον κόσμο θα το πω. Είστε καταπληκτικά, ανεπανάληπτια και μοναδικά. Ωχ, βρε Μάικ, πώς έγινε. Για να σε δω, βρε κοπέλα μου, για να σε δω. Φτύστη μη πιάνει του Μάικ. Φτύστη. Καλιά του καλά. Hello, Bill. Nice to talk to you again. Hello, Antonis. How are you? I'm fine. Thank you, Bill. I just wanted to ask you. Hello, Bill. How... Okay. Hello, Bill. Nice to talk to you again. Hello, Antonis. How are you? What? Hello, Bill. How are you today? Oh, fine, thanks. And you, Antonis? 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Τι έχουμε πάθει μου. 3, 2, 1. Πάμε. Hello, Bill. Nice to talk to you again. Hello, Bill.
βοήθησε μας. Βοήθησε μας να το τελειώσουμε, σε παρακαλώ. Βοήθησε μας. Εγώ με αυτά τα χέρια έχω ασχοληθεί με την Εσμεράλδα πιο πολύ παρά με την κόρη μου. Πιο πολύ έχω ασχοληθεί με την Εσμεράλδα, την αγαπώ, βρε. Άμα πάρεις ένα μαχαίρι και μου δώσεις μια εβδομάδα έτσι, δεν θα τρέξει αίμα, όχι. Εσμεράλδα θετικό θα τρέξει. Και ρωτάς τέτοιο πράγμα σε μένα. Αχ, που να πάω να πέσω να πνίγω. Βρε αν δει η μανούλα. Η μανούλα στα αεροδρόμια να την πάρει. Ποιος άκαδε βαρδί, ποιος. Κικίκου. Κικίκου. Μπορώ να παραιτηθώ τώρα. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τη συνέχεια του ειδικού συλλεκτικού αφιερώματος «Αμάν Μάιος 1997, Μάιος 2000». Το «Αμάν» είναι ένα κομφούζιο. Καταπληκτικά, έχουν πολύ γέλιο. Αμάν πια, όλο με ρωτάτε τι βλέπω και τι δεν βλέπω και αν τους βλέπω βεβαίως και τους βλέπω. Αμάν πια, σταματήστε. Ναι, τους βλέπω τους αμάν. Και άμα δεν τους βλέπω γιατί δεν είμαι σπίτι μου, τους γράφω σε βίντεο. Τους γράφω, τους σε βίντεο εννοώ, τους αμάν. Τίτλοι τέλους, κατηγορία ξύλο. Η κατηγορία αυτή τιμητικά είναι αφιερωμένη στον 22. Τον άνθρωπο που αναμφισβήτα έχει φάει το περισσότερο ξύλο στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Ένα, δύο, πάμε! Έλα, σκέφτε σε πάμε! Αυτό ένας! Γράφε! Τσο πίσω, Κουστονίδη! Τσο πίσω, Μερίδη, προς τα εκεί! Έτοιμη! Πάρ' τα βασκάκι! Ήμουν μεθυσμένος πριν, επί την οποία μέθυστα είπα. Συγγνώμη, σου ζητώ, συγχώρεσέ με. Τη μαγιά, αν θες να μάθεις τώρα, μας πήρε και τηλεόραση. Ναι, πες μου να μάθω. Δεν είναι ούτε στην εμφάνιση, ούτε δε εσύ, εσύ με θεωρούσε μάγκας. Είναι στην ψυχή. Το έχεις στην ψυχή σου. Το λες. Εσύ δυστυχώς δεν μπορείς ούτε μαγιά να κάνεις, ούτε να. Εσύ το έχεις δηλαδή στην ψυχή σου. Ναι. Κράτα λίγο, Αλένα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, φεύγουμε, αντίο. Τι να κάνει. Δεν με φτάνει ο μισθός που με δίνετε. Θαλάσσιο ξύλο στον 22, κυρίες και κύριοι. Θέλω προσέξτε. Θα μπορεί να είναι σαν λίγο. Να ο Γιώργος μας. Αγαπώ, σιγάρα αλήτη. Μπέγω. Μπέγω.
Κυρίες και κύριοι, εφορίες, Ολυμπιακοί, ΟΤΕ, ΚΤΕΟ και γενικότερα όλες οι δημόσιες υπηρεσίες αποτέλεσαν όπως ήταν αναμενόμενο τεράστια πηγή έμπνευσης για το ΟΜΑΝ. Η γραφειοκρατία, ο παραλογισμός, η αλτηριοσκλήρωση του συστήματος σε συνδυασμό με την κακή διάθεση, θα λέγαμε, όχι όλων, αλλά δυστυχώς των περισσότερων δημοσίων υπαλλήλων, όλα αυτά μαζί αποτυπώθηκαν στο ΑΜΑΝ κάπως έτσι. Το ΑΜΑΝ λοιπόν παρουσίασε υποθετικά πώς θα ήταν η καθημερινή μας ζωή εάν όλες οι υπηρεσίες ήταν δημόσιες. Ρίχες, τρίχες, τρίχες. Ωραία. Αυτό ήταν, κύριε. Τι αυτό ήταν, κύριε? Γεια σας, καλό μεσημέρι. Και καλό μεσημέρι, κύριε. Πού πάτε, μισόγραμμα, δεν βλέπετε πώς είμαι? Μια χαρά είστε, κύριε, γιατί τι έχετε, ε? Τι μια χαρά, κύριε, βέβαια, από τη μία πλευρά με συγχωρείτε, κύριε, το ρολόι το είδατε? Τι με νοιάζει εμένα τελικά πώς είστε και πώς δεν είστε? Εγώ έκανα τη δουλειά μου μέχρι την ώρα που είναι το ρολόι μου. Τώρα, γεια σας! Μα με έχετε κουρέψει από τη μία μόνο πλευρά, πώς αφού εγώ έτσι έξω? Γιατί αύριο σας κουρέψω και από την άλλη. Αν έχετε χαρτιά σας, αν έχουμε χρόνο, τι να κάνω? Έκλεισε, χτυπάω την κάρτα μου και φεύγω. Γεια σας! Ζήσαμε από κοντά τις προσβολές που δέχεται ο Έλληνας πολίτης. Γεια σας, κύριε, είστε ο προϊστάμενος? Όχι, είμαι ο παπάς ενορίας και όπως περνούσε έπανα κάνω ένα αγιασμό. Ποιος δεν θα είμαι, ρε καναβάλι! Ναι, κύριε, μη φωνάστε! Με στείλαν από κάτω μου, είπα να έρθω σε εσάς, ναι, να κάνω μια καταγγελία. Βρε, φύγε από εδώ, παλιορουφιάνε! Παλιορουφιάνος! Ναι, είναι αυτά που λέτε όταν λέω καταγγελία, κύριε, εννοώ για μένα προσωπική υπόθεση. Και τι είναι εδώ, ρε? Εδώ είναι ο ΤΕ, το έχεις πάρει χαμπάρι, δεν είναι ο μικρούτσικος. Εδώ δεν είναι ο Αντένα. Εδώ, ρε, μιλάμε για τον ΟΤΕ. Ο ΤΕ είναι μεγάλος, ο ΤΕ είναι μακρύς. Έχουμε μπει στο χρηματιστήριο. Στη Wall Street μας κάνουν τσι... όλοι οι χρηματιστές. Πώς μιλάτε έτσι, τη γλώσσα είναι αυτή που χρησιμοποιείτε, κύριε? Τέλος πάντων, σας παρακαλώ, ακούστε με. Το όνομά μου είναι Παπαδόπουλος. Χαιστήκαμε! Χαιστήκαμε! Ναι, ναι. Σας παρακαλώ, κύριε, είμαι πελάτης και οφείλετε να με μιλάτε με κάποιο σεβασμό. Αν ξαναμιλήσετε σε μένα κατά αυτόν εδώ τον τρόπο, ναι, και δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Τι θα γίνει δηλαδή, κύριε, θα μας κάνετε ντά? Αφού ούτε είναι ένας, άνθρωπέ μου. Ούτε είναι ένας, είναι μοναδικός, είναι μονοπόλιο. Ξύπνα! Σε αυτό δυστυχώς δεν έχετε άδικο, κύριε. Λοιπόν, πες μας την καταγγελία αυτή την ηλιθιότητα στη μαλακία, τι θα μας πει, έτε. Λοιπόν, ο λογαριασμός μου, κύριε, μου ήρθε φουσκωμένος. Φουσκωμένος, για να δω. Δεν σου είπα εγώ βλακεία, θα μας πεις. Αγόρι μου, αυτό εδώ είναι κάτι φουσκωμένο. Αυτό ήταν τόσο, πήγε στο φούρνο και οπ, έγινε τόσο. Σχέση, αυτά εδώ είναι φουσκωμένα, γιατί όταν πήγες τα είχαμε κάτω, έγινε όπως γίναν. Με κατάλαβες, ο λογαριασμός είναι μια χαρά. Γίναμε μάρτυρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων. Ρε αγόρι μου, για ποιους μας έχεις περάσει, ρε, δεν καταλαβαίνεις το αμάξι να κατάλληλο, δεν περνάει τακτέο. Μάλιστα, επειδή κάτι έχω αρχίσει να αντιλαμβάνομαι, κύριε. Αυτά εδώ τα χαρτιά, μήπως περνάνε εδώ στο κταίο? Για να δω. Ρε φλαράκι, δεν σε έχω καταλάβει, ρε. Μάλλον εσύ δεν με έχεις καταλάβει. Ποιος νομίζεις ότι είμαι? Είναι δυνατόν για 20 ψωροχιλιάρικα να αφήσω το χάρο να κυκλοφορεί ελεύθερος και οι ζωές των συνανθρώπων μας? Πού τις βάζεις τις ζωές των συνανθρώπων μας, ρε αλήτη? Είμαστε φτωχοί, αλλά είμαστε τίμοι εδώ στα κταίο, ρε. Εντάξει, κύριε, εντάξει. Αχ, τώρα, κύριε, μήπως είστε λιγότερο τίμοι? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πες ότι έχω τα επίσημα έγγραφα του αυτοκινήτου. Δώστε να τελειώνουμε. Και βέβαια, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τα ατράνταχτα πραγματικά επιχειρήματα της εφορίας. Είδε τις φράλες στο σπίτι μου, στο όνομα της γιαγιάς μου, αυτό εδώ το χαρτί από την εφορία, σύμφωνα με το οποίο η γιαγιά μου χρωστάει στην εφορία 3 εκατομμύρια δραχμές λόγω της μεγάλης, λέει, ακίνητης περιουσίας της. Και ποιο είναι το πρόβλημα, κυρία μου? Ποιο είναι, αφού τα έχει γριά, ας τα δώσει. Το πρόβλημα, κυρία μου, είναι ότι πρώτον η γιαγιά μου ποτέ δεν είχε ακίνητη περιουσία στο όνομά της και δεύτερον έχει πεθάνει εδώ και 4 χρόνια όταν ήταν 102 χρονών. Καλά, πλάκα μου κάνεις, άνθρωπέ μου. Μόνος σου τα λες. Χριστέ και Απόστολε. Βρε, παιδί μου, η γιαγιά πόσο χρόνο πέθανε? 102. Μεγάλη, άρα. Τώρα που είναι η γιαγιά, είναι ενταφιασμένη ανάσκελα. Δεν πουλιέται, φίλο. Άρα ακίνητη. Μεγάλη, ακίνητη περιουσία. Αυτό είναι. Άιντε, έλα, Παναγίτσα μου, ωραίος συλλογισμός, ρε, ωραίος συλλογισμός. Και άντε, το δικαιολόγησες με το συλλογισμό σου το μεγάλη. Και το ακίνητη, το περιουσία από που προέκυψε. Πού σου, ρε, αθεόφοβε, πού σου. Καλά, ρε. Ξέρεις τι είναι η γιαγιά, ρε, για έναν άνθρωπο, βρε. Θησαυρός, βρε, είναι. Βρε, το χρυσάφι που κρύβει η τρίτη ηλικία μέσα στην καρδιά της, δεν το ξέρεις? Αυτό εμείς θα το φορολογήσουμε. Αποτυπώσαμε τις ελπίδες των ανυποψίαστων καταναλωτών που απλά θέλουν να πετάξουν με την Ολυμπιακή. Μου δίνετε, σας παρακαλώ πολύ, το εισιτήριό μου. Ναι, για ποια αίθουσα έχετε κάνει κράτηση, κύριε? Ορίστε, κύριε. Λέω, για ποια αίθουσα έχει κάνει κράτηση εισιτήριου? Τι αίθουσα, κινηματογράφο? Θα δούμε, να πετάξουμε ήρθαμε. Α, τι ήρθατε? Να πετάξουμε. Τάκη, Τάκη, ο κύριος άκουλε γιατί ήρθε, δεν μπορώ καν να το προφέρω. Τι ήρθατε, κύριε? Γιατί ήρθα, κύριε, να πετάξω? Τι χιουμορίτε! Θα είναι ζωή του Χριστόδουλου, κύριε εκπροτάρα! Καταγράψαμε τα πλημμυρισμένα αεροδρόμια.
Οι επιβάτες που ταξιδεύουν για Ουγκάντα παρακαλούνται να προσέλθουν αμέσως στην έξοδο 4. Τώρα βλέπουμε τους επιβάτες ενώ πηγαίνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται προς την έξοδο 4. Σαν εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας εδώ στον σταθμό Θεσσαλονίκης, την εκπομπή του ΑΜΑΝ τη βλέπουμε πάντοτε καλοπροαίρετα και προσπαθούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα τα οποία μας προσφέρει σάτυρα της εκπομπής, η οποία εμείς τη θεωρούμε δημιουργική και καλοπροαίρετη. Κυρίες και κύριοι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της εκπομπής αναμφισβήτητα ήταν οι μικρές αγγελίες. Η συμμετοχή του κόσμου δε στη δημιουργία αυτής της στήλης ήταν πραγματικά απίστευτη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αγγελίες από εφημερίδες και περιοδικά όλης της Ελλάδας ερχόταν καθημερινά στα γραφεία μας. Εμείς διαλέγαμε τις πιο αστείες και σας τις παρουσιάζαμε συνοδευόμενες από ένα μικρό σχόλιο. Η σεξουαλικού περιεχομένου, οι απίστευτες ευκαιρίες αγορών, τα επαγγέλματα, οι εντελώς ακατανόητες, τα ζώα αποτελούσαν τις κυριότερες κατηγορίες αγγελιών που προβάλαμε. Αυτό που πρέπει να επαναλάβουμε είναι πως ήταν όλες αληθινές. Καμία μα καμία, λέμε αλήθεια κυρίες και κύριοι, δεν ήταν φτιαχτή από εμάς. Ας θυμηθούμε λοιπόν μερικές από τις καλύτερες μικρές αγγελίες του ΑΜΑΝ. Άννα, σ' αγαπώ. Άννα, σ' αγαπώ πολύ. Άννα, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Άννα, σ' αγαπώ απέραντα, παντοτινά μοναδικά. Κατερίνα. Τι να πω. Πολλούνται 7 κατσίκες βελτιωμένες. Τι να πει κανείς αυτή την αγγελία. Πώς μπορεί να βελτιωθεί αλήθεια μια κατσίκα. Παιδάκι για βάπτιση ζητείτε. Διαβάστε αυτή την αγγελία προσεκτικά. Πολλούνται 50 πρόβατα γεννημένα με άδεια. Αυτά είναι πρόβατα. Μ' αρέσει το μουμπλε μουμπλε, το μπλα μπλα και το μουσουσουσουσουμου. Και ό,τι προκύψει. Τύρναβος. Πολλούνται ψυγεία, πλυντήρια και μια καριόλα διπλή. Ζητώ να μου χαρίσουν μικροσκόπιο ενός ή τριών φακών ή βιβλία αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Επίσης, πίνακες κυμολίας ή μαρκαδόρου και θρανία φροντιστηρίου. Γλάστρες και φυτά. Δεν ζητάει τίποτα. Απλά ζητάει σιγά σιγά να του κάνουμε δώρο ένα ολόκληρο φροντιστήριο. Πολλούνται παλαιά μισοφόρια και βράκες του 1920. Αν είσαι νέα, όμορφη και νεκρή, τηλεφώνησε στο Τάσος. Νέα, άπειρη κοπέλα ζητά γνωριμία με ποδοσφαιρική ομάδα για απλή και τρυφερή φιλική σχέση. Δεκτή και η φύλαθλη. Τηλέφωνο τάδε, Σούζι Τσούζι. Πολύτε, κομμένο πέος 20 πόντων λόγω αλλαγής φύλου. 60 γίδια για έχα. Μάλλον δεν τη διαβάζουμε σωστά. Μήπως πρέπει να τη διαβάσουμε έτσι. 60 γίδια για χα! Πολύτε γάιδαρος, ηλικίας 12 ετών, ζευγαρώνει μόνος του. Δεν χρειάζεται να τον πάτε για ζευγάρωμα, ούτε χρειάζεται κανένα συνοικέσει ο άνθρωπος. Βγαίνει έξω, κάνει τις ψαχτικές του, βρίσκει φλερτάρι, ζευγαρώνει, γυρνάει πίσω, μετά περιμένει στο μαιευτήριο. Κανονικά με τα λουλούδια στο χέρι, δίνει κάτι στις νοσοκόμες που θα έρθουν να του πούν τι έγινε, βρε παιδί μου. Βέβαια υπάρχει περίπτωση να είναι και καλός χαρακτήρας. Και να ζευγαρώνει και να φεύγει. Βέβαια! Ξέρετε πόσα μικρά γαϊδουράκια. Ξέρετε πόσα. Έχει μισθό τόπο ο αλήτης. Και όλα αυτά γιατί ζευγαρώνει μόνος του. Υπάρχει τώρα η άλλη περίπτωση. Να ζευγαρώνει με τον ίδιο τον εαυτό. Να είναι τρανσέξουαλ γάιδαρος, κυρίες και κύριοι. Ζητώ μοντέλο από 19 έως 21 χρονών για δοκιμάστρια για κοιλώτες. Φτούσου ρε που τη θέλεις το κοριτσάκι για δοκιμάστρια για κοιλώτες. Αλήτη. Μόνο σε αληθινές κυρίες κυρίους θα απαντήσω που θέλουν σοβαρά και σε δικό τους χώρο να έρθω να μαμίσω τη γυναίκα ή τον άντρα σας. Ο ή μη συμμετέχον ας κάνει ό,τι θέλει. Θα έρθει λέει σπίτι μας αυτός να μας μαμίσει. Αλλά έξω που θέλει να μας μαμίσει, θέλει να είμαστε με τον σύντροφό μας. Και άμα μαμίσει τον έλαν, ο άλλος να κάνει ό,τι θέλει. Και άμα μαμίσει τον άλλον, ο άλλος να κάνει ό,τι θέλει. Πού το πας, κύριε μου, ποιος νομίζεις ότι είσαι, ο μαμιάς της γειτονιάς. Ψηλός ζητεί ψηλή. Από πίσω είναι σφιχτά τα πράγματα. Ζητείτε νέος εργατικός για μόνιμη εργασία ως καθαριστής μεταχειρισμένων προφυλακτικών. Λουτράκι, περιοχής Κράπα, Αρχίδια.
Οικόπεδο 542 τετραγωνιμέτρων. Μπλα μπλα μπλα. Άντε τώρα απάντησε από ποια περιοχή το οικόπεδο σου. Ενοικιάζονται ποδήλατα άνευ σέλας για πολύ. Πληρωμή σε είδος. Ακούστε με σας παρακαλώ. Πολλούνται τσιμπούκια με δόσεις. Θεοδόσης. Νέος, 25 ετών, όμορφος, αθλητικός, φοιτητής αρχαιολογίας, αναζητά κυρία ηλικίας 90 και πάνω για τρυφερή σχέση και μελέτη. Αναλαμβάνω τη φύλαξη ηλικιωμένων στο σπίτι μου για πάντα. Κατέβασέ τα και τηλεφώνησέ μου. Διαβάστε, πω. Ανοίγω τα πόδια μου. Μπράβο. Μπράβο, κορίτσι μου. Ζητείτε Αλβανός για το γύρισμα της σούβλας την Κυριακή του Πάσχα, το πρωί, με μισθό 3.000 δραχμές. Ζητείτε δεύτερος για παρτούζα. Πολλούνται 100 πρόβατα γεννημένα και τιμόγενα. Δίδονται και μέσω τραπέζης. Πληροφορίες, τηλέφωνο κτλ. Κτλ. Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, μπορείτε πλέον με την κάρτα σας να πάτε σε ένα οποιοδήποτε μηχάνημα μιας οποιοδήποτε τράπεζας, να βάλετε την κάρτα, να πληκτρολογήσετε και αντιχρήματα να πάρετε τα πρόβατα που γουστάρετε, γεννημένα ή αγέννητα. Ανδρέα, μην αλευρώσεις τις πατάτες. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά η συνέχεια του ειδικού αφιερώματος «Αμάν Μάιος 97, Αμάν Μάιος 2000». Σαν μουσικόφιλος και ελάχιστα βλέπω εκπομπές καλές σαν και τις δικές σας. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γελάς, όλα τα... Πολύ ωραία. Μια λέξη, χαρούμενα παιδιά που μας κάνουν και γελάμε. Γιατί αυτά όλα που κάνουν οι καραγκιόζηδες είναι καραγκιόζηδες πραγματικά που λέει σωστή αυτή η υπουργή και η υφυπουργή όλοι που λέει που ζουν για την Κοτάλα. Πραγματικά ας πούμε τα παιδιά του Αμάν τα βγάζουν πολλές στον κόσμο, στο κοινό και είναι σωστά αυτά που βγάζουν και αλήθεια αυτά που βγάζουν τα παιδιά και τους κοροϊδεύουν όλους και έτσι πρέπει να τους κάνουν όλους. Γιατί είναι πραγματικά καραγκιόζηδες, όποιοι και να βγουν οι καραγκιόζηδες. Θεωρώ ότι το Αμάν είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του προγράμματος του Αντένα. Ήταν ένα στοίχημα που βάλαμε με τα παιδιά μαζί. Η χημεία μας ήταν πολύ καλή και με τους δύο. Μπορέσαμε ένα κανάλι ευρείας αποδοχής όπως είναι ο Αντένα να χτυπήσουμε με ακραία σάτυρα και αυτό το στοίχημα το πετύχαμε και από τις δύο πλευρές. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι μαζί σας. Δεν θέλουμε μόνο να είμαστε 3 χρόνια, θέλουμε να είμαστε 103. Αρκετά διάσημα πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και διάφορες άλλες γνωστές φυσιογνωμίες του δημόσιου βίου, πολλές φορές ακαθορίες του ιδιότητας, απασχόλησαν κατά καιρούς το Αμάν. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε πως εκτός από ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις όπου η διάθεσή μας για κάποιους συγκεκριμένους λόγους ήταν φανερά αρνητική, στη συντριπτική πλειοψηφία η σάτυρα προς όλα αυτά τα πρόσωπα από εμάς γινόταν πάντα καλοπροαίρετα και ελπίζουμε έτσι ακριβώς να την εισέπραξαν και εκείνοι. Ας θυμηθούμε λοιπόν μερικές τέτοιες στιγμές όπου το Αμάν σατυρίζει διασημότητες. Ο πολλά βαρύς Απόστολος Κλέτσος εξηγεί γιατί χώρισε την Άννα Μαρία Λικουρέζου. Φαντάζομαι βέβαια πως μια από τις αιτίες για ζυγείου πρέπει να ήταν και η ηλικία της. Α, όχι, με την ηλικία δεν έχω πρόβλημα. Μεταξύ μας παίρνω και μικρότερες δόντια να έχουν βγάλει και που λέει ο λόγος, ο καλός ομίλος, όλα τα αλήθεια. Αλλά το συγκεκριμένο μικρό. Ήταν πολύ κακομαθημένο να πούμε, ήταν αχάριστο. Πώς θα σου το πω, παλιά όταν γνωριστήκαμε θυμάμαι. Μισό λεπτό, όταν λέτε παλιά, πότε εννοείτε. Πριν δύο μήνες. Καλά, και δύο μήνες πριν είναι παλιά. Για τον Αποστόλη. Άπαξ και περάσει το πεντάωρο, παλαίωσες. Παλαιώσες. Τι σας έκανε και την αποκαλείτε αχάριστη και κακομαθημένη. Τώρα μην μου τα θυμίζεις αυτά και βγάλω να πούμε, βγάζω το πιστόλι και σας γαμώ όλους εδώ μέσα, έτσι. Τα ακούσες, ρε. Ηρεμήστε, κύριε Κλέτσο, απαντήστε απλά στην ερώτηση. Τι να ηρεμήσω, ή θα ζητήσεις μπαρούτι με έκανες, να πούμε. Έτσι με έκανε κι αυτή. Η τσαμπερδόνα, να πούμε. Δηλαδή. Τι δηλαδή, να σου πω στην αρχή ήταν καλή μαζί μου. Πολύ καλή. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Έλα, φύγε μπρος πίσω. Άννα Μαρία πεινάω, Άννα Μαρία σε θέλω. Άννα Μαρία τον πούλο, Άννα Μαρία το τηλεκοντρόλ. Ό,τι καν της έλεγα, αυτή ήταν απίκο. Ως που μία μέρα της λέω Άννα Μαρία νερό. Και τι μου λέει κύριε δημοσιογράφε, τι μου λέει. Τι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Αν γίνεται, πάρε μόνος σου. Τι είπες στο Κλέτσο, κοριτσάκι μου. Ρε μόνος σου στο Κλέτσο. Η Μόνικα Λεβίνσκι μιλάει αποκλειστικά στο Αμάν για τις σχέσεις της με τον Μπιλ Κλίντον. Yes, the planet man exists all over me. Oh, but two. Why?
Not wine, not wine, another thing, white. Planet Man είχε συνεδρίαση, you know, with άλλος president, and one day, two day, three day, three day, one moment for three day, πάει του Κατουρίση, you know, αρμέξει τη σάβρα του. Μετά από τρεις μέρες, με συμβούλια, το κεφάλι του είχε γίνει τόσο και το πάνω και το κάτω και τα έβγαλε όλα πάνω μου το αγόρι αυτό. Ο Ρουβάς φοράει φούστα. Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω εσείς οι δύο, που είστε και ηλικιωμένοι άνθρωποι, δεν έχετε κανένα πρόβλημα με το να φοράνε οι άντρες φούστα. Τι πρόβλημα, ίσα ίσα βρε εγώ σε αυτή την ηλικία, ώσπου να σηκώσω τον απόδι, μυρίζει τάρο. Ώσπου να κατεβάσω το παντελόνι σε μία ανάγκη, καταλαβαίνεις, να το ζωνάρι, να το παντελόνι, να το σόβρακο, τα έκανα πάνω μου πολλές φορές. Να είναι καλά αυτό το παλικάρι ο Σάκης, διότι τώρα να με μια κίνηση, να έτσι δα, κάθομαι και κάνω την ανάγκη μου, έγινε κατά. Λευτέρης Πανταζής, ως πρωθυπουργός πλέον της χώρας, βγάζει λόγο. Ελληνικέ, σας ευχαριστώ που εμπιστευτήκατε την ψήφο σας σε εμένα, που είμαι ο μοναδικός, που είμαι ο... Παίχνεις. Δηλαδή εγώ, που μπορώ ελληνικέ λαέ και... Κάνω έρωτα μαζί σου, με τηλεπάθεια. Που όπου κι αν πηγαίνω, προκαλώ... Ταραχή. Να είστε σίγουροι ότι ψηφίσατε... Ελληνικέ λαέ, να σας συστήσω το επιτελείο μου. Από εδώ η γυναίκα μου κι από εδώ το αίσθημα μου. Αγαπημένα ελληνικέ λαέ, ένα έχω να σας πω. Και βέβαια, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος σε ένα βίντεο σοκ συνουσιάζεται με κυρία τρίτης ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, οι αποκαλύψεις μας εις βάρος του Μάκη Τριανταφυλόπουλου δεν σταματούν εδώ. Θα σας δείξουμε αμέσως τώρα ένα βίντεο, το οποίο είναι τραβηγμένο κρυφά βέβαια, στα καμαρίνια του κυρίου Τριανταφυλόπουλου, το οποίο αποδεικνύει πως οι ισχυρισμοί της κυρίας Σουλτάνας είναι πέρα για πέρα αληθινοί. Να φύγει το βίντεο παρακαλώ. Αχ! 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 Πονάς! Αχ! Δεν με πατάς το βυζί μου, Χριστιανέ μου! Πρόσεχε! Αχ, Μάκη μου! Πες μου, τι είσαι? Τι είμαι? Τι είσαι? Τι είμαι, Χριστιανέ μου, ξέρω εγώ τι είμαι. Τι είσαι? Και είμαι συνταξιούχα του τέμε. Άνος αυτό, πες μου, είσαι το πουτανάκι μου? Είσαι το πουτανάκι μου? Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Εσύ είσαι το πουτανάκι μου. Εσύ είσαι το πουτανάκι μου. Τι είσαι, πες μου τι είσαι, είσαι το πουτανάκι μου. Τι είσαι, είσαι το πουτανάκι μου. Όχι εγώ, εσύ είσαι το πουτανάκι μου. Χριστέ μου, εσύ είσαι το πουτανάκι μου, τι άλλο να πω. Η Αμάν είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή σε όλη την ελληνική τηλεόραση. Τα στοιχεία που θα έλεγα τη χαρακτηρίζουν είναι μια εφάνταστη και απροσδόκητη σάτυρα της πραγματικότητας, των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω μας, με μια ιδιότυπη, ιδιαίτερη θα έλεγα ματιά, που είναι πολύ προσωπική. Ιδιαίτερη εντύπωση μου προκαλεί σαν θεατή, εμένα τουλάχιστον, το ότι καταφέρνουν και συνδυάζουν μια ανατρεπτικότητα με ένα συναισθηματικό στοιχείο. Ακόμα και όταν είναι ακραίοι σκληροί στην κριτική του τι συμβαίνει γύρω τους, υπάρχει πάντα μια συναισθηματικότητα, μια αγάπη για αυτόν που σατιρίζουν, για αυτά τα κακώς κείμενα που κατά τη γνώμη τους βλέπουν γύρω τους. Η κατάρα, κυρίες και κύριοι, της νεοελληνικής κοινωνίας, η μάστιγα του μοντέρνου Έλληνα, το χρηματιστήριο δηλαδή, που με τις υποσχέσεις του για γρήγορο κέρδος μας παγίδεψε σχεδόν όλους, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη σάτυρα του Αμάν. Αμάν και χρηματιστήριο, λοιπόν. Καταγράψαμε, κυρίες και κύριοι, την επίδραση του χρηματιστηρίου στη σεξουαλική ζωή του Έλληνα. Κύριε δημοσιογράφη, πού να πάει το μυαλό μου σε μια τέτοια πτώση? Εδώ που τα λέμε, κυρία μου, έχετε δίκιο. Η πτώση του Γενικού Δίκτυου Τιμών ήταν πραγματικά ραγδαία. Ραγδαία ήταν η πτώση της τσουτσούς του κυρίου από εδώ πέρα. Σε αυτή την πτώση, εγώ αναφέρομαι, κύριε δημοσιογράφη. Αυτή η πτώση με καίει εμένα. Σταμάτα, μωριτσουρά που με έχει κάνει ρεζίλη στον κόσμο. Να σε κάνω, βρε, να σε κάνω. Που τη μία είναι κάτω οι τράπεζες, δεν μπορείς. Την άλλη είναι κάτω οι κατασκευαστικές κούκου, νο κούκου. Κάτω η παράδειγμα.
πάλι κάτω και τσουτσού σου. Δεν αντέχω άλλο, κύριε δημοσιογράφε, δεν αντέχω. Ήθελα να ξέρα, μωρέ, ήθελα να ξέρα. Online συνδεδεμένο το έχει το ρημαδιασμένο με το γενικό δίκτυο τιμών. Υποφέρω, κύριε δημοσιογράφε, δεν αντέχω άλλο. Οι άμυροι περπάτα, βρε χαντούμι. Περπάτα που έχουμε να τη δούμε όρθια από τον καιρό που είσαι 18 χρονών. Παρατηρήσαμε από κοντά τι αντιδράσει των κατοίκων στα χωριά σχετικά με τι μεταβολέ του γενικού δίκτυου. Χωριανή, ο Down Jones έπεσε χαμηλά. Χωριανή, πάει ο Down Jones έπεσε. Χωριανή. Κάτω το κρυματιστήριο. Σε εποχές κρίσης προβάλαμε το παράπονο των επενδυτών. Κι έτσι πούλησα το σπίτι μου που είχα στο χτήμα του Γαραγιώζη. Ναι. Πούλησα τα χρυσά τα γόντια του άντρα μου. Ναι. Πήρα και ένα δάνειο από την τράπεζα. Ναι. Τα έδωσα όλα μαζί και πήρα μετοχές. Πανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Και βέβαια προτείναμε σίγουρες επενδύσεις. Ναι, ορίστε, επενδύσεις. Λοιπόν, κύριε μου, σας προτείνω ανεπιφύλακτα να αγοράσετε για όλα σας τα λεφτά, μιλάω έτσι, όλο το ποσό, να το σπρώξουμε στις μετοχές Μπάρμπα Θήμιος. Καταπληκτικό μαγαζί. Γωνιακό, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Έτσι, τα φράγκα πέφτουνε σωριδών. Βανίλιες, φιστικά, υποβρύχια, φραπέδες, ό,τι γουστάτε, ρόπιτες. Και από ό,τι μαθαίνω, θα βάλει και φρουτάκια τον άλλο μήνα. Μεγάλη κονάμα. Τώρα τι είναι αυτά που λέτε τώρα, μετοχές Μπάρμπα Θήμιος. Σας παρακαλώ. Εγώ θέλω να επενδύσω στο χρηματιστήριο, κύριε, στη Σοφοκλέους. Λοιπόν, το χρηματιστήριο είναι εδώ. Ο Μπάρμπα Θήμιος είναι ακριβώς δίπλα. Γωνιακό μαγαζί, διαμερές, καταπληκτικό καφενείο, κυρία μου. Κυρίες και κύριοι, τα χρησιμοποιούσαμε σαν γέφυρες στη ροή της εκπομπής. Κάθε αμάν, για να φανταστείτε, είχε από 1 έως 5. Αναφερόμαστε φυσικά στα αγαπημένα μας οπτικοποιημένα ανέκδοτα. Το λεγόμενο αβασάνιστο γέλιο. Ας θυμηθούμε λοιπόν μερικά από αυτά. Ίσως τα καλύτερα. That's the way it should be. Wow. Και τα μουτσούνα! Αχ, πέθανα, Παναγία μου! Αχ, μου ρεβίστε, ρε, μου ρεβίστε! Βρίσκεστε στο καλύτερο νοσοκομείο! Άλλο σα κάνω καλά! Σα φέρανε από το δάσο, είχατε πυροβολήσει το παίο, σα κάνει τσοπάνι! Ξέρω κι εγώ! Ρεβίστε, σε λίγο στο χειρουργείο θα πούμε και θα γίνετε περδίκη! Αχ, την περδίκη, γιατρέ μου! Που την τσουτσού μου την έκανα, Βοσνία Αρσεγοβίνη! Αλλού η τσου και αλλού η τσου! Πάει τσουτσού στη μέση ένα τέτοιο πράγμα! Ένα άδικο πυροβολισμό, ένα κακό εκεί που κυνηγούσα μια μπεκάτσα, πάει τσουτσού μου! Ηρεμήστε, ρε, και καλού κακού, πάρτε και αυτή την καρτούλα, σας παρακαλώ. Είναι του αδελφού μου. Καρτούλα! Τι είναι αυτός, γιατρός! Όχι, μουσικός! Μουσικός! Ναι, παίζει πολύ καλή φλογέρα! Ναι! Ναι, και θα σας βοηθήσει να μάθετε που θα βάζετε τα δάχτυλά σας όταν κατουράτε για να μην πιτσιλάτε τα μάτια σας. Λαλάκι! Τι σου συμβαίνει και το σκάς κάθε Δευτέρα από τη δουλειά? Δεν του σκάω, κύριε Διευθυντή. Εγώ αυτά περί αρρώστιας δεν τα τρώω. Θα σε απέλεια, αλλά έμαθα ότι είσαι καλός υπάλληλος και εργατικός. Γι' αυτό είπα να το συζητήσουμε δυο μας. Τι σου συμβαίνει και το σκάς κάθε Δευτέρα από τη δουλειά? Κοιτάξτε, κύριε Διευθυντή, δεν το σκάω. Εγώ έχω μία αδερφή πιο μεγάλη από μένα. Είναι 2 χρόνια πιο μεγάλη. Αυτή έχει παντρευτεί ένα στρατιωτικό. Κοιτάξτε, θα σα πω τώρα. Κάθε Κυριακή αυτό ο στρατιωτικό πίνει. Αλλά όταν λέμε πίνει, το βάζει κάτω και δηλαδή πίνει, γίνεται ένα σκουπίδι. Και γυρίζει μετά στο σπίτι και πιάνει την αδερφή μου και τη δέρνει, κύριε Διευθυντή. Καταλάβα, τη δέρνει. Μάθει στο ξύλο, αίματα παντού ένα τέτοιο πράγμα. Τη Δευτέρα το πρωί που φεύγει αυτό για τη μονάδα. Προτού έρθω εγώ εδώ στη δουλειά, παίρνω από το σπίτι. Αδερφή μου, είναι αίμα μου, την πονάω. Τι χαϊδεύω, τη λέω, μη στεναχωριέσαι, θα περάσει, βρε κουτό. Τι ξέρετε, αδέρφια είμαστε, να πούμε μια κουβέντα. Και έτσι πώ καθόμαστε εκεί πάνω στο κρεβάτι, χάδι στο χάδι, φιλί στο φιλί, αγκαλιά στην αγκαλιά. Στο τέλο ερεθιζόμαστε και αρχίζουμε την κουτουπώνω και αναστενάζει το κρεβάτι, κύριε Διευθυντά, καταλάβατε. Καλά, ρε, πηδά την αδερφή σου. Δεν το πιστεύω, είσαι άρρωστο. Εγώ τι σα έλεγα, κύριε Διευθυντά, ότι είμαι άρρωστο. Εσεί δεν με πιστεύατε. Άρε, τώρα που σε έπιασα από τα τέτοια ρε Ζαγάρ, τώρα ρε θα τα πεις όλα ρε! Λέγε ρε, ποιος είσαι που μου καταστρέφεις του βιός, λέγε! Μουκι μου, πες το όνομα, είπα ακριβώς! Ξανά μουκι μου, όταν τα κλείβεις σαν καλά, πες μου το όνομα, ρε, πες μου γρήγορα το όνομα! Ο Γιάννης! Α, μιλήσαμε σιγά σιγά, ο Γιάννης, ποιος Γιάννης, ρε! Ο Μουγκός! Μουσταφά! 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 Μάλιστα, αφέντη μου! Πάρε αυτά τα γιαταγάνι και πήγαινε μόνος σου στην τροβαλιτσά και σφάξ τους όλους!
Είδες, ρε! Αυτό είναι μαγιά! Σοπαρε, Τουρκαρά! Θα φωνάξω εγώ το πρώτο παλικαρό μου να καταλάβεις τα πει ελληνική μαγιά! Μίτσο! Μίτσο! Έλα, ρε, καπετάνια! Τι φωνάζεις! Πάρε, ρε, αυτό το μαχαίρι και πάνε μέσα στη Τουρκιά, μες στην Άγκυρα και βγάλ' τους τα μάτια, σφάξ' τους όλους! Άσε μας, ρε, καπετάνια, πέρα μεσημέρι! Πάνε σφάξ' τους μόνος! Είδες, ρε, Τουρκαρά! Αυτό είναι μαγιά! Αμάν, δεν το πιστεύω. Λες να είναι Έλληνας. Πω, πω. Γκρις, γκρις, Έλληνας. Έλληνας είμαι, φιλαράκι. Ω, πού πας, αδερφέ. Θεσσαλονίκη, παραλία, βολεύει. Αν βολεύει, έπα μέσα. Άρα, αδερφέ. Πω, να σε καλά, Θεμίνε μου. Ωραία, ρε, πατριωτάκι, δόξα τω Θεώ. Ωραία, ταξίδι θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν. Τα μάτια μου μεγελούν. Τι είναι, ρε, νόημα μας κάνει αυτός. Ναι, ναι. Αν είναι πατριωτάκι, να τον πάρουμε, έτσι. Ναι, πράγμα, βολεύει, τι πλάκα κάνεις. Τι έγινε, φίλε, Γκρις, Έλληνας, Έλληνας. Έλληνας, παιδιά. Πού πας? Πάω Θεσσαλονίκη, Πανόραμα, βολεύει. Αχ, ρε, φιλαράκι, εμείς στη Θεσσαλονίκη πάμε, αλλά παραλία. Δεν βολεύει, χίλια σύγχρονα. Να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά, για χαρά. Γεια σου, πατριώτη. Καλό παιδί. Καντέμισε. Θα τη χωρίσω τη γυναίκα μου, δεν υπάρχει μια στο εκατομμύριο. Θα τη χωρίσω. Ποια, τι μέτσε να τα χωρίσει, γιατί να τη χωρίσει, αυτή είναι η καλύτερη νοικοκυρά του χωριού, ρε. Σας κοροϊδεύουνε, αυτές σας κοροϊδεύουνε και εσάς, αλλά κοροϊδεύσαν και εμένα. Εμένα που δεν κοροϊδευόμουν, ο ακορόιδευτος. Αυτές η γυναίκα μου, η συγκεκριμένη, είναι συγχαμένη. Γιατί, κάτσε, μιλάει ο Μίτσος. Είναι ηλία, είναι βόρθρος είναι. Είναι χάλια, θα τη χωρίσω. Για τη γυναίκα τα λες όλα αυτά, γιατί ρε τα λες. Δεν σε πω, μυστικό, μη μας ακούσει κανείς και γίνουμε παπάρεζι. Γυρίζω χθες το βράδυ και μπαίνω στην κουζίνα. Στο βασίλειό της. Και στο νεροχύτη μέσα έχει μια στίβα πιάτα μέχρι εκεί πάνω. Γιατί ρε το κάνεις σε μένα αυτό, γιατί. Εγώ, πού θα κατουρίσω εγώ, τι συγχαμένη. Έχουμε ένα τραυματία. Ολοκληρωτικά στη μέσα στο χαντάκι πιταμένο. Δυο αναλυτικά. Πουδάρ δεξί στο χαντάκι. Τρία. Πουδάρ αριστερό στο χαντάκι. Ωραία. Τέσσερα. Σε σκάση και ακίνητος καταγράψει συμβάν. Σερ δεξί στο χαντάκι. Ωραία. Πέντε. Σερ αριστερό στο χαντάκι. Έξι. Κεφάλι στην... Ωραία, αυτή η καντιμιάρη να με κυνηγάει αυτή η λέξη. Κεφάλι στην αφσαλτρό... Όχι. Στην αλφραστρο... Κεφάλι στην αφστρα... Κεφάλι στο χαντάκι. Χαρές, μόνο χαρές. Ο γιος μου, βρε. Ο γιος μου πρώτος στη νομική πήρασε. Πρώτος, ρε. Τι λέει, ρε, το μπουστί. Όχι, ρε, ο μεγάλος. Ο μικρός, ρε. Ξαναπαντρεύτηκα, ρε, συμπάτω. Ξαναπαντρεύτηκα. Και τι πέθανε και η δεύτερη. Πώς, ρε. Όπως και η πρώτη. Είπανε, λέει, από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Από τι κατεμιά είναι αυτή, ρε. Δύο γυναίκες από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Τέλος πάντων, εσύ Θανάση, μην κάνεις έτσι, βρε, αγόρι μου. Νέος είσαι, θα ξαναπαντρευτείς, θα ξαναφτιάξεις οικογένεια. Ρε, Σιμάνθο, την τρίτη μου γυναίκα πεθώ. Ξαναπαντρεύτηκα και ξανά έκανε οικογένεια. Και πέθανε τώρα και η τρίτη. Και αυτή από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Όχι, αυτή δεν τα έτρωγε με τίποτα. Και αναγκάστηκα και την έδωσα μία με το φτιάρι στα μούτρα και πάει. Όχι, ο Ρίκας, βρε, κάνει τον καλύτερο γύρο του κόσμου. Τον καλύτερο γύρο του κόσμου, ορίστε, τι θέλεις. Μάλιστα, θα ήθελα μία πίτα γύρω χωρίς ντομάτα, αν γίνεται. Πίτα? Πίτα γύρω χωρίς ντομάτα. Άμα ντομάτα δεν έχω. Να σου κάνω ένα πίτα γύρω χωρίς κρεμμύδι. Συγγνώμη, κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο να παρκάρω το αυτοκίνητο. Ευχαρίστω. Ευχαριστώ. Πάρ' το αλλιώς. Έλα, έλα, όπως είσαι τώρα, έλα. Πάρ' το αλλιώς. Έλα, αλλιώς, αλλιώς. Έλα τώρα, όπως είσαι, έλα! Έλα πίσω, έλα! 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 Έλα, μαλάκα, να δεις τι έκανες! Οχ, δεν μπορώ άλλο! Μετά από τόσο καιρό, είμαι ικανός να το κάνω και με κατσίκα. Μπε!
Βέβαια θα βγούμε, βέβαια. Έχεις καμιά φιλανάδα να βγούμε με τον Σταύρο Ζευγάρια για κανένα απεριτίφ? Πώς είναι, έχω μισό λεπτό, έχω και κινητό να πάρω τηλέφωνο, θα σας πω τώρα. Μισό λεπτό, μισό, ε. Περικαλώ. Έλα, Ντέζι, εσύ είσαι. Έλα, Γεωργία μου. Τι κάνεις? Καλή, μια χαρά, είμαι καταπληκτικά, μπορώ να σου πω. Είδα σήμερα του φίλου μου του Μάικ. Ξέρεις, τα είχαμε παλιά στο πανεπιστήμιο και είναι με ένα τυκνό φιλούτ. Καταπληκτικό. Να βγούμε το βράδυ ζευγάρια να πάμε για κανένα απεριτίφ, θα θες? Ναι, ρε φιλινάδα. Αλλά αυτό το απεριτίφ τι θα πει? Κι εγώ απεριτίφ, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι θα πει. Γι' αυτό καλού κακού πηγαίνει και του μπισινός. Μα καλά, είναι δυνατόν εσύ, ρε, να φας ξύλο? Δύο μέτρα άντρας, ποιος σου έδινε, ρε? Το λέω και ντρέπομαι. Ένας που έρχεται και εδώ στον καφέ, ένας κοντός, με μια γαμψή μύτη. Ποιο λέει, ρε? Μουστακάκι, ρε, που παίζει. Ο Περικλής. Το Περικλή. Άμα, γεια σου αυτό. Καλέ, ρε, ο Περικλής είναι τόσος, ρε, τάπες, ρε, 1,5 μέτρο, πώς σε κατάφερε ένα. 1,5 μέτρο, αλλά κρατούσε ένα φτιάρι 2,5 μέτρα. Καλά, ρε, κουτουρνήθη, αυτός κρατούσε το φτιάρι, εσύ δεν κρατούσε τίποτα? Κρατούσα κάτι, αδερφέ, αλλά δεν βοήθησε και πολύ. Τι είναι, ρε, πες μας, τι κρατούσες και δεν βοήθησε? Κρατούσα το βυζί της γυναίκας του. Ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Μικρό τόσο δα αμέσως τώρα. Και αμέσως μετά η συνέχεια του αφιερώματος για τα 3 χρόνια του ΑΜΑΝ. Μάιος 1997, Μάιος 2000. Μαντρέλα. Και συνεχίστε έτσι. Πολύ καλό. Πολύ καλή, τρελή εκπομπή. Γουστάρω. Έχει πολύ πλάκα. Το τόσο σημαντικό και πλέον γραφικό για τη χώρα μας κεφάλαιο της υγείας απασχόλησε επανειλημμένος το ΑΜΑΝ. Οι ιατρικές εξελίξεις, οι γιατροί με τις απεργίες τους, με τα λάθη τους, με τα φακελάκια τους, οι νοσοκομιακές εγκαταστάσεις, η ταλαιπωρία τέλος πάντων του Έλληνα ασθενή που αξίζει περισσότερα Όσκαρ από τον Άγγλο ασθενή. ΑΜΑΝ και υγεία λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Θυμάμαι πολλά όμορφα σκέτς την εποχή των βομβαρδισμών με τον Κλίντον, με τον πιτσιρικά εκείνον που ρωτάει συνέχεια τον μπαμπά του, με τον διοικητή της αστυνομίας, με γιατρούς που ξεχνάνε διάφορα αντικείμενα μέσα όπως εσείς θέλετε να τα παρουσιάζετε. Όλα αυτά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα η οποία στέλνει κάποια μηνύματα. Προσπαθήστε όμως αυτά τα μηνύματα να γίνουν περισσότερο αντιληπτά από τον πολύ κόσμο και να γίνουν μια συνεχή όχληση για τους υπεύθυνους και τους αρμόδιους, ούτως ώστε μέσα από τη δική σας προσπάθεια κάτι να καλυτερέψει στην κοινωνία την οποία ζούμε, γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη από κάτι το καλύτερο. Στο ΑΜΑΝ λοιπόν, σε αποκλειστικότητα καταγράψαμε χειρουργικά λάθη. Γεια σας, παιδιά! Το πουφάν μου, ρε παιδιά! Από νωρίς είχα δει εδώ ανάμεσα στη σπλήνα και στο άντερο ήτανε. Τώρα πλάκα κανείς δεν τα ακούω. Όχι. Δεν κάνεις πλάκα? Όχι, εκεί το καταβημένο. Καλά, ρε παιδιά, το αφήσαμε μέσα το πουφάν στον ασθενή. Μάλλον, γιατρέ. Μάλλον, και τώρα τι θα κάνω? Μπορείτε να μου πείτε πριν τελειώσω, να τον ανοίξω να το πάρετε. Καλά, και τι να... Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά. Έγινε μαλακία, τώρα πάει. Μες στα αίματα θα γίνει. Και 85.000 δερμάτινο, το ξέρεις? Δώρο της γυναίκας μου. Ποιος την ακούει τώρα? Εμού τις εκκινήσεις μου. Αναδείξαμε τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία οι γιατροί δέχονται τους ασθενείς. 600 πόντους κάνει καθαρή. Στο ΙΕΚ 300 τη μετρούσαμε. Στο ΚΟΕΚ τι με νοιάζει με το ΙΕΚ, το ίδιο το ΙΕΚ, το ίδιο το πανεπιστήμιο. Έλα μωρέ, δεν μπορώ να σ' ακούω άλλο, 300 πόντους στην πυρήφα. Θα ρωτήσω ένα από τους απ' έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση. 600. Ξέρετε αν σας πυρήφα. Πυρήφα, εγώ γιατρέ, πολύ καλή πυρήφα. Έλα μέσα. Συγχτήρια. Έχει γιατρά, είναι στον ελεύθερο προφέσιο εδώ πέρα. Αντί να κάνουμε στην πέρα καλαβιώση. Λοιπόν, κύριε μου, προσέξτε την ερώτησή μου. Πόσο πιάνει καθαρή πυρήπα? Η καθαρή 600 πόντους πιάνει. Ρούφατα! Γιατρέ, μια και μπήκαμε και γνωριστήκαμε εδώ με την κυρία, πονάει το μάτι της, αν μπορείς. Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά, το μάτι της και το φρύδι της. Επειδή ζητήσαμε μια πληροφορία, να βγάλουμε και κάτι από την τσέπη να σε το δώσουμε. Τα βλέπεις εσύ, αυτή είναι η δουλειά μας, η καθημερινότητά μας. Να μπαίνει όποιος θέλει, να λέει ό,τι θέλει και ποιος το πληρώνει το κάτω κάτω. Εγώ, όχι κύριε, όχι. Ζήσαμε από κοντά περιόδους απεργιών. Κοιτάξτε γιατρέ, μόλις ήρθα. Είμαι από αυτοκινηστικό, έχω ακατάσχετη αιμορραγία. Μήπως, να ρωτήσω, μήπως θεωρούμε κι εγώ ένα επίγον περιστατικό? Όχι βέβαια κύριε μου. Και αν θέλετε, μην ακουμπάτε, σας παρακαλώ, με το ματωμένο χέρι σας. Στον τοίχο θα τα λερώσετε όλα από. Και δεν δουλεύουν και οι καθαρίστρες, απεργούν, ξέρετε αυτές βέβαια. Θα μας φάνε κατσαρίδες. Χίλια συγγνώμη, γιατρέ μου, δεν έβρεπε χίλια συγγνώμη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και μακάρι να μπορούσα να σας βοηθήσω, αλλά είναι αυτή η απεργία, βλέπετε. Αχ, δεν βλέπω, γιατρέ μου. Τα μάτια μου έχουν γεμίσει με αίμα και δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Τίποτα δεν βλέπω. Μπράβο, μπράβο.
Έφυγε στον άνθρωπο. Αυτό είναι. Έφυγε από τη ζωή με χιούμορ. Δεν το έκανε και θέμα. Τι λέτε τώρα, γιατρέ, τι με τα καλά σα, ο άνθρωπο πέθανε μπροστά στα μάτια μα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα έρθουν να τον πάρουν νοσοκόμια. Αυτοί, ξέρετε, δεν απεργούν. Γνωρίσαμε θεραπευτικέ αγωγέ ομοιοπαθητική. Πώ πάει το πρόβλημα με το κέρατο, κυρία Κακομοίρογλου, το ξεπεράσατε? Κοιτάξτε, γιατρέ, μου έκανε ό,τι μου είπατε. Πηδήχτηκα με τον κουμπάρο μα, πηδήχτηκα με τον θηλωρό μα, πηδήχτηκα με τον κρεοπόλη μα, με την ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μα, με του φιλάθλου μα. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να το ξεπεράσω ψυχολογικά. Δεν μπορώ. Δεν μπορείτε. Ωραία, περάστε σα παρακαλώ πίσω από το παραβάν, ξεντηθείτε και εξαπλώστε να έρθω να σα εξετάσω. Ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα στην οικογένεια. Ένα ψυχολογικό στην ουσία. Αλλά είναι χρόνια πελάτε. Προσπαθώ να του βοηθήσω. Είστε έτοιμοι, κυρία Κακομοίρογλου? Μάλιστα. Δεν θα αργήσω. Έρχομαι αμέσω. Μισό λεπτό παρακαλώ λίγο για την θεραπεία. Έχω εδώ έτοιμο τον ιατρικό μου χλό, ο οποίος θα δώσει λύση στο πρόβλημα της χειρίας, Κακομοίρογλου. Λέτε να γίνει καλά η γυναίκα μου? Τι να γίνει καλά η γυναίκα σας? Εσείς είστε με τα καλά, δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά στα μάτια σας, κύριε. Α, κύριε Κακομοίρογλου, είστε καλύτερα τώρα. Μιλήσαμε σε θύματα του Βιάγκρα. Απλώνω το χέρι το πρωί να πάρω τα γάπια της πίεσης. Πλέ τα γάπια της πίεσης, πλέ και τα γάπια του Βιάγκρα. Πίνω που λες μία και μια χατεβασιά ολόκληρη. Πάω μετά στην τουαλέτα. Αχ, Παναγιά μου, τι κακό ήταν αυτό. Χατεβάζω την πιτζάμα, χατεβάζω το σόβραχο και σηκώνεται ένα πράγμα, ένα σπαθί. Τα μου δίνει μια εδώ, κοίτα, κοίτα. Πάντα το πω, τα όμορφα τα δοντάκια μου καταστράφηκαν. Πού να σου τα λέω? Αχ, κυρίε και κύριοι, και η γιαγιάκα δίπλα, η κυρία σα, τι ακριβώ έπαθε? Αχ, η χρειά μου, η λεβέντρα μου, τι έπαθε? Άκουσε εμένα να φωνάζω, να ουρλιάζω από του πόνου και ξεκινάει από την κουζίνα χούτσα, 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 χούτσα. Μπαίνει στην τουαλέτα, γυρίζω εγώ με τη δικιά μου χούτσα και τη δίνω μια τάγκ με στο μάτι, τη το βγάλα όλο στη θέμελα. Αποκαλύψαμε τι πραγματικά συμβαίνει με τα φακελάκια. Γιατί δεν είναι δυνατόν, τους σας παρακαλώ για να μου πείτε ένα ευχαριστώ και να το δείξετε ταυτόχρονα. Ένα ευχαριστώ. Τώρα κατάλαβα. Δεν μου λέτε, γιατρέ, πόσο κοστίζει το ευχαριστώ? Απλό ευχαριστώ 300.000 δραχμές. Ευχαριστώ πολύ 500.000 δραχμές. Γιατρέ, δεν ξέρω πώς θα σας ευχαριστήσω. 1.000.000. Εάν είναι έτσι, τότε θα σας πω ένα απλό ευχαριστώ. Έγινε, Μάκη, φύγε, πάρε και το φορείο. Ο κύριος θα εγχειριστεί όρθιος. Ελάτε μέσα. Με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε από κοντά τις υπερσύγχρονες πραγματικά νοσοκομιακές εγκαταστάσεις στα χωριά. Άρηση γυναίκα, κάτσε εδώ καμαρώσουμε. Κέτα ρε νοσοκομιάρα, υπήρη σύγχρονου κέντρου υγείας Μακρυπόλιος, ρε, του εγγυνία σου Σιμίτρε, κι όχι ο Μητσοτάκης που είπε ο ακατανόμαστος. Πού του βρε άντρα μου? Τι πόντο ρε, μπας και συγκυσία από εκείνος ρε. Ωε, κουτζαμάνε νοσοκομιάρα, κέτα ρε καμάρωση ρε, κοίτα μηγαλία ρε, μπράβο ρε στον τόπο ρε, μπράβο του πρωθυπουργό ρε. Τώρα που του λες, κάτι άσα να βλέπω. Άι, να μπούμε, να μπούμε. Άι, πάμε. Ο Φουκαρόπουλος. Σε ποιο δωμάτιο είναι? Στα επίγοντα, στο 409. Πότε το δωμάτιο? Άρε, η γυναίκα σου, πω εγώ εκεί είναι, πάμε. Εσύ που το ξέρεις, έχεις ξανάρθει. Α, περπάτα ρε, ξανάρθει, ευχαριστούμε. Ακούσαμε απίστευτες δικαιολογίες και εξηγήσεις από γιατρούς. Τι σου υπηρεσίες προσφέρατε χωρίς το νευρολογικό σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εγκεφαλικό επεισόδιο? Εδώ έριξα μια ζαριά και για να είμαι ειλικρινής, και εγώ κολόφαρδος και ο ασθενής κολόφαρδος. Ακούστε τώρα τύχη. Στη διαδρομή, επειδή αυτός ο άνθρωπος φορούσε πιτζάμες, τι να κάνει, ήταν το σπίτι του, τον φέρανε. Με τη βροχή, με την παγωνιά, έπαθε πνευμονία. Καταλάβατε. Έχουμε όμως πνευμονολόγο εδώ, εντελώς τυχαία. Και έτσι, ενώ εγώ είπα για τον κομμενάκι, άντε, στείλ τον από εδώ, για να φύγει από τη δύσκολη θέση, ρε παιδί μου, η κοπέλα, ήρθε αυτός με πνευμονία και έτσι σωθήκαμε. Τον κάναμε μία χαρά. Ο πνευμονολόγος εδώ ήταν όλο το βράδυ, όπως και κάθε βράδυ, και θέλω να το τονίσω αυτό να το ξέρει ο κόσμος. Μπορεί να έρχεται κάθε βράδυ, γιατί τα έχει φτιάξει τώρα ο πνευμονολόγος μας με μία καθαρίστρια. Και στη συνέχεια, τι άλλο να σας πω, ο άνθρωπος έγινε καλά εξαιτίας μας και εσείς ζητάτε και τα ρέστα. Δεν μου λέτε, άνθρωπε μου, είστε τρελός. Ο άνθρωπος είχε εγκεφαλικό επεισόδιο και κατέληξε με πνευμονία, το καταλαβαίνετε? Εγώ καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Μόλις τώρα εσείς ο ίδιος μου είπατε είχε εγκεφαλικό. Είχε. Το είχε είναι παρελθόν, κύριε μου. Άλλο το τι έχει τώρα ο ασθενής, άλλο τι είχε παλιά. Παλιά μπορεί να έχει κυλαρά. Εγώ τι να κάνω? Δεν με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, έτσι. Εγώ τον πήρα με πνευμονία. Οκ. Okay. Τον έκανα καλά. Οκ. Okay. Ήταν εδώ ο πνευμονολόγος μας. Ήταν εδώ η καθαρίστρια που έχει σχέση με τον πνευμονολόγο μας. Ήταν εδώ η Σούλα η τηλεφωνήτρια. Ήμουν εδώ εγώ. Σας παρακαλώ, κύριε. Αν δεν ξέρετε, αν δεν γνωρίζετε την αλήθεια, μην ποτίζετε με δηλητήριο την κοινή γνώμη. Σας παρακαλώ. Και βέβαια, νιώσαμε στο πετσί μας την ταλαιπωρία του Έλληνα ασθενή. Εντάξει, άντε, σήκω και ένα σωστό φόρτο. Θα σε πάμε εμείς.
Τι σιγοκέλα, κύριε, μόλις τώρα διαπιστώσατε δεν μπορώ να περπατήσω, δεν έχετε ένα φορείο να με πάτε. Έχουμε, αλλά είναι σπασμένο. Με σπασμένο φορείο κυκλοφορεί το άνθρωπέ μου. Τι να κάνω, εγώ αυτό το άνθρωπέ μου και μου φωνάζει τώρα. Ο μαλάκας που πηδούσε όλο το βράδυ πάνω στο φορείο. Τι έφυλα, ράγι, για πού το βάλαμε. Τι για πού το έβαλα, κύριε, στο νοσοκομείο, πάω σπασμένα πλευρά έχω. Λάθος πόρτα χτυπήσατε. Σήμερα δεν εφημερεύουμε. Να πάτε αλλού. Άιτε, τράβα. Αδελφή, σας παρακαλώ, αδελφή, βοηθήστε με. Ποιος είπες, αδελφή, ρε ανώμαλε. Αχ, γιατρέ, γιατρέ, σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Έχω σπασμένα πλευρά. Να σε βοηθήσω, βρε πουλάκι μου, σηκώνω να σου πω. Από το πρωί περιμένω να έρθει στο ιατρείο. Ο καφετζής θα μου φέρει ένα καφέ και ακόμα το φέρει. Πήγαινε εσύ μέχρι το κυλικείο, κάνε ένα καφεδάκι να μου φέρει στο αυτό και σε εξετάζω κιόλας. Αχ, τον ήπιαμε και το χυμό μας. Τώρα και το καφεδάκι μας. Ο επόμενος! Αχ, γεια σας, γιατρέ. Γεια σας, γεια σας. Ορίστε το καφεδάκι που μου ζήτησατε. Ναι, παιδί μου, ναι. Να, μπράβο. Πολύ ωραίος καφές, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος! Ποιος επόμενος, ρε γιατρέ, κάτσε μισό λεπτό, καταρχήν δεν υπάρχει επόμενος. Τα έχεις πει και τα... Αχ, τα έχεις φάει όλα. Σε παρακαλώ, βρε άνθρωπε μου, εμένα δεν θα με εξετάσεις. Ρε παιδί μου, πάρε μια πέτρα και χτύπαμε. Εγώ. Τι να σου πω, ναι, εσύ. Τόσα χρόνια ρε σε αυτό το καταραμένο γραφείο, αυτή η πόρτα ρε. Αυτή η ρημάδα η πόρτα, μία φορά δεν άνοιξε για να μπει ένας άνθρωπος, όχι δυο, όχι τρεις. Ένας ρε να μπει και να μου πει, ρε εσύ γιατρέ, ξέρεις κάτι. Πάρε αυτό το καφέ από μένα, ρε, πιέστο. Πάρε αυτό το χυμό ρε με τα καλαμάκια και πιέστο. Πάρε αυτό το. Κάτι! Έτσι και δεν γουστάρω να με εξετάσεις. Έτσι τζάμπα ρε από καρδιά στο δίνω, πάρε και πιέστο ρε. Γιατί σε γουστάρω ρε. Ένας ρε δεν βρέθηκε. Και έρχεσαι και εσύ ρε καμπόρα και μια από τα ίδια. Έγινε χτύπα, χτύπα. Πες και εσύ τι έχουμε, τι θέλει. Γιατί εγώ έχω έρθει εδώ, γιατί έχω τα πλευρά μου σπασμένα. Πα! Κάναμε και διάγνωση! Και μας κάνετε και την τιμή να έρθει στο νοσοκομείο να μας το ανακοινώσετε! Γεια σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αχ, γιατρέ μου, πονάω, βλέπετε! Γιατί μάλλον είναι σπασμένα τα πλευρά μου! Μην ανησυχείτε, κυρία μου! Μάλλον είναι σπασμένα τα πλευρά σας! Γι' αυτό πονάτε! Θα περάσει! Αυτό έχετε να μου πείτε, γιατρέ, αυτό το ξέρω και μόνος μου! Δεν θα με στείλετε να κάνω μια ακτινογραφία, να δείτε τι πραγματικά μου συμβαίνει! Τρελός, άνθρωπε μου, τώρα πού να τραβιέσαι να ρίχνεις μέσα στον εαυτό σου να βάζεις ραδιενέργειες, ακτινοβολίες! Ας το μωρέ να πάει στον εαυτό! Στο γιατρέ, εσείς δεν θα με εξετάσετε να με ψηλαφίσετε να δείτε, είναι όντως σπασμένα τα πλευρά μου! Δεν βαριέσαι τώρα, ξεντίνεσαι, να ντύνεσαι, εγώ να σκύβω από πάνω σου, χέσαι, μωρέ, άστο! Ομολογώ έτσι για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα ότι αισθάνομαι περίφημα. Έτσι μου αρέσει. Όταν κάποια κομμάτια από το δελτίο μου το παρουσιάζουν οι δύο, ο Σωτήρης και ο Αντώνης, ο Αντώνης και ο Σωτήρης, στο κάτω γράμμα γραφής πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά τιμητικό. Πράγματα τα οποία λες τελικά να αποτελούν και αντικείμενο μιας εκπομπής η οποία αρέσκεται, η οποία βέβαια κατ' εξοχήν είναι σατυρική. Και εδώ που τα λέμε, έχουν άδικο να σατυρίζουν πολλά από αυτά τα οποία λέμε εμείς στις ειδήσεις. Μην χάσετε, κυρίες και κύριοι, την επόμενη Τρίτη, τη συνέχεια του ειδικού αφιερώματος για τα 3 ημερολογιακά και 4 τηλεοπτικά χρόνια του ΑΜΑΝ. Μάιος 1997, Μάιος 2000. Γεια σας! Η πατρίδα μας! Μην είναι η κάμπη! Μην είναι τα βάζουνε στο σάκι του ρουβά! Μην είναι ο ήλιος που μισολάμπει μέσα από το νεφος και την βρωμιά! Σαν άλλοτε στο μακρινό δακρογιάλι. Συ κι εγώ και δυο από το γάλι. Συ κι εγώ, αλλά το του ποιος είναι. Ένα, δύο, τρία. Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι. Πού ήταν, αταξίδευτο, πού ήταν, αταξίδευτο. Δεν ξέρω να βοήσω, άλλες βοβάλε. Λάμε και εγώ μη και να τις δω. Τα πια, τα πια πιάνε. Και εσύ να τι να κατεβώ. Εδώ τι θέλεις κάνεις. Thank you.
στρώνεται. Λίγο. Bye.